Παναγιώτη, μπορώ να έχω μια ερώτηση? Φυσικά. Θυμάσαι που γνώρισες? Θερασούλ, δεν θυμάσαι το δάσκαλό σου? Το δάσκαλό σου, έναν από τους εκπαιδευτές του προγράμματος Curing the Limbo, ναι. Ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα ένταξης που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Ένα πρόγραμμα που ήθελε να πάρει τους πρόσφυγες και να τους εντάξει μέσα στην ελληνική κοινωνία. Στην αρχή εγώ δεν ήξερα τι είναι ίντερνετ, τι είναι υπολογιστή. Δεν ήξερες καθόλου να χρησιμοποιείς την τεχνολογία. Όχι. Α, μάλιστα. Και αυτά που σας λέω και έμαθα πολλά από το Curing the Limbo. Το Curing the Limbo ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλά προγράμματα που είναι έτσι συντονισμένες όλες οι δράσεις μαζί. Επίσης, ήταν μια σύμπραξη φορέων. Και προσπάθησε να φτιάξει μια σύνθεση όλων αυτών των χαρακτηριστικών που κάθε ένας οργανισμός είχε για να προσφέρει. Πώς κάνετε το μάθημα? Το μάθημα βασιζόταν στις αρχές της βιωματικής μάθησης, που σημαίνει ότι είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να κάνουν πράγματα και να μαθαίνουν κάνοντας. Για σένα είναι δύσκολο ή εύκολο να κάνεις μάθημα για μετανάστες? Δεν είναι ούτε εύκολο ούτε δύσκολο. Είναι διαφορετικό και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί προσπαθώ να μάθω σε κάποιους ανθρώπους τη γλώσσα μου και την κουλτούρα μου, αλλά μαθαίνω και εγώ πάρα πολλά ταυτόχρονα. Μαθαίνω για τις άλλες χώρες, μαθαίνω άλλες γλώσσες, μαθαίνω πράγματα των διαφορετικών πολιτισμών τους και κουλτουρών, οπότε εγώ κερδίζω μαζί με εκείνους. Τι κάνατε στα μαθήματα? Κάναμε παιχνίδια, κάναμε ασκήση και μερικές φορές πηγαίναμε έξω. Το πρόγραμμα του Δήμα Αθηναίων Curing the Limbo είχε σαν στόχο να φτιάξει μια ομάδα ανθρώπων που να προέρχονται από την προσφυγική κοινότητα, που να είναι ικανοί όχι απλώς να ερμηνεύουν από τα ελληνικά στα φάρση, στα αραβικά ή σε οτιδήποτε άλλο και τούμπαλιν, αλλά να μπορούν να διαμεσολαβούν, να είναι δηλαδή ήδη μια γέφυρα ανάμεσα στον ντόπιο πληθυσμό και στον πληθυσμό των προσφύγων. Η ψυχοκοινωνική υπηρεσία του προγράμματος Curing the Limbo ήταν ο πρώτος χώρος υποδοχής των ωφελούμενων. Ο πρώτος της στόχος ήταν να διερευνήσει τις ανάγκες του ωφελούμενου για να μπορέσει να τον κατευθύνει ανάλογα σε υπηρεσίες τόσο εντός προγράμματος όσο και εκτός προγράμματος. Curing the Limbo για μένα ήταν ένα φυτώριο ιδεών και συναισθημάτων. Παρότι έτρεχα το εργαστήριο φωτογραφίας, ένιωθα περισσότερο σαν συνοδοιπόρος με τους συμμετέχοντες μαζί, όπως και με την ομάδα των οπτικοακουστικών εργαστηρίων, αλλά και την επιστημονική ομάδα. Είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ μας τέτοιο που νιώθω πραγματικά ευτυχία και χαρά και πραγματική τύχη, γιατί είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις του να σου δοθεί η ευκαιρία και η ελευθερία να μπορέσεις πραγματικά να αισθανθείς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δουλέψεις και όχι να τον σχεδιάσεις και να τον εφαρμόσεις. The Curing the Limbo and the workshop and especially photography make me know myself more and discovered what I like, what I dislike. So I can say that they help me to dig inside my personality and discover what I should do or what I like and what I shouldn't do. Πώς είναι η ζωή σου στην Ελλάδα? Η ζωή μου στην Ελλάδα είναι ωραία. Έχω δουλειά, έχω σπίτι και μου αρέσει να κάτσω εδώ να ζω. Δεν μου αρέσει να πάω σε άλλα χώρες. Τώρα είμαι χαρούμενος που είμαι σαν γέφυρα. Ανάμεσα στους πρόσφυγες. Ανάμεσα. Γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος. Το Curing the Limbo κατασκευάσαμε μια καινούργια κοινότητα.
Δεν είναι εύκολο να φτιαχτεί μια τέτοια κοινότητα, σίγουρα δεν είναι εύκολο και πραγματικά είναι μια μεγάλη πρόκληση και στην οποία κάπου πετύχαμε και κάπου δεν πετύχαμε. Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο, δημιουργία μιας νέας κοινότητας στην οποία προσπαθήσαμε, φέρνοντας ο καθένας αυτό που ήταν ο πλούτος του.